Zapewasz nas coś. E na grimaça não é que se tem problema. É, não se pode, είναι στο θέμα τούτο η ανάγκη μου, είναι ελεύθερος ο καθένας, ό,τι θέλει να κάνει. Και από αυτό είπα, ότι δεν είναι υποχρεωτικό, ούτε είναι πριν να το επιβάλλεις, αλλά το παιδί από εδώ που έχει φύγει φίλοι και έχει την ευκαιρία να το μιλήσει, να το... Ναι, σιγά σιγά γίνουμε, σιγά σιγά. Και σιγουρός της περιοχής μου. Έτσι, ναι, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να αναγκάσεις. Κάνεις το αυτοξούσιο. Να σας πω, μακάρι αυτά να μπορούσα να τα λέγατε στα νοσοκομεία τα δημόσια που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Οπότε να φροντίζουν οι γιατροί, μην βάζουν το χέρι για να δώσουμε χρήματα, αλλά χωρίς χρήματα να φροντίζουν να κάνουν αυτά που πρέπει. Προσωπικά έργο. Αυτοί οφείλουν να κάνουν το έργο τους. Μετά που πήρα χαρτί από την Αγγλία για να πω εκεί που πήγε πρέπει να μεγάλη πρωθυπουργή κτλ. Το πλήμα ήταν ήδη υψηλό, το οποίο δεν το είχα εγώ. Το οποίο, να το πω και πιο απλά ακόμα, ο πατέρας μου τα είχε το πλήμα, παρόλο που δεν μου το έδωσε. Το είχε η μητέρα μου, το είχε, δεν μου το έδωσε. Και τι ήθελες, τι ήθελε να πάει να κάνεις. Το πλήμα που ήθελα να κάνω. Τι ήθελε να πάει να κάνεις. Τρία ήταν τα πράγματα που είχα χαλάσει, όταν ήμουν 18 χρονών. Ναι. Το ήταν το ένα το πόδι, το άλλο ήταν το άλλο χέρι. Το παίρνει τι έπαθε για. Βασικά τώρα είναι πιο κοντό. Λόγω του ότι το κόκαλο που είχε σπάσει σε τρία μέρη δεν κολλήθηκε ευθεία, αλλά στραβά. Με αποτέλεσμα να χάσω 3 εκατοστά σε μήκος. Πρώτη περίπτωση. Δεύτερη, στο χέρι, το οποίο έσπασε, κολλήθηκε αλλού. Με αποτέλεσμα έχουμε δύο κόκαλα. Έπεσες και έσπασε. Ναι, έπεσα εγώ, ναι. Εγώ έπεσα. Λοιπόν, και το δεύτερο κεφάλι, το οποίο είχε φύγει το μισό, είχε σπάσει το μισό. Και μέσα εκεί σε αυτό το σημείο υπάρχει ένα κόκαλο το οποίο είναι σωλήνας όμως αυτό το κόκαλο. Εσωτερικά περνάει το αίμα, το οποίο έρχεται από κάτω, ανεβαίνει απάνω και ξανακατεβαίνει κάτω. Αυτό μου είχε σπάσει. 21 φορές που το κάναμε εκεί στο δημόσιο νοσοκομείο, δεν τα καταφέρανε. Και μετά πήγαμε σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, το οποίο πήραμε κάποιον γιατρό, ο οποίος ήθελε μόνο 200.000 περίπου. Και το ρίξαμε και ανεβάλαμε πλαστικό. Με αποτέλεσμα πολλά προβλήματα εγώ αυτή τη στιγμή. Σε αλλαγή του καιρού, από συστολή διαστολή. Και λόγω του ότι ο εγκέφαλος μεγαλώνει, μια ημέρα αυτό το πλαστικό που έχουμε κολλήσει έχουν κάνει κράτο ανοίξιμο, οπότε να τρέξει μέσα το αίμα. Και όπως θα τρέξει το αίμα, όπως μου γίνει στις πιο παλαιές περιπτώσεις, γίνομαι άγνωστος. Δηλαδή αν θα οδηγάω, εκεί που δεν είμαι το αμάξι, θα τρακάρω και εκεί θα μείνω. Και οπότε τώρα πια πλέον δεν με απασχολεί οτιδήποτε και αν υπάρχει τώρα, εδώ που είμαι. Τίποτα δεν με απασχολεί, δηλαδή περιμένω και όταν θα βγει η μέρα. Δεν σε κάτι με αυτό που λέγα και σένα, αν δεν πιστεύεις, άμα πιστεύεις όμως κάπου ποντάρεις. Ναι, αλλά αυτό που έχω το πρόβλημα δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει ποτέ τίποτα, εάν δεν γίνει αλλαγή. Τι θέλει να ποντάρεις για μας, τι θέλει να πιστεύεις. Γεια σου Γιώργο μου. Εκείνο το οποίο σε ενδιαφέρει εσένα είναι πριν να σώσεις την ψυχή σου. Όχι πριν να σώσεις το σώμα σου. Ούτε εσύ ούτε κανένας από εδώ, όσοι ακούνε εδώ. Ναι, ναι. Ο σκοπός δεν είναι πώς θα σώσεις το σώμα σου, ναι, αλλά πώς θα σώσεις την ψυχή σου. Διότι έχεις ένα κάρβονο μαυρισμένο κάρβονο και ένα κομμάτι χρυσάφι από τα δυο, ποιο θα πιάσεις. Τι πρόβλημα είναι να πάρεις. Τώρα. Ναι, θα σου βάλω ένα κάρβονο εδώ, ένα μαύρο, ναι, μαύρο κάρβονο, σβεσμένο, ναι, μαύρο. Ναι, ναι. Και ένα κομμάτι χρυσάφι, τι θα πάρεις από τα δυο. Δεν νομίζω τίποτα. Τίποτα έχω διαγράψει πλέον. Επειδή να τα ήθελα, δεν γίνανε, τώρα. Δεν με απασχολεί. Άμα σου πω να εκλέξεις από τα δυο, τι θα πάρεις. Τι, ούτε το μεθαίρω ούτε το δε. Τώρα. Τώρα στην κατάσταση που είμαι, ούτε το μεθαίρω ούτε το δε. Δεν θέλω τίποτα. Σου λέω να προτιμήσεις. Τι θα προτιμήσεις. Τα δύο. Τα δύο. Ίσως και τα δύο. Από τα δύο το ένα. Από τα δύο το ένα. Τα δύο το ένα. Όποιο και να ήταν, είτε το ένα θα ήταν, είτε το άλλο, είτε το ίδιο πράγμα. Ένα τα δύο πρέπει, και απάντηση. Έχουμε δύο, ένα κομμάτι χρυσάφι και ένα κάρβονο. Αν θα πούμε, Φερρυπίν, για αυτά εδώ τα δύο. Ναι, ωραία, ένα χρυσάφι και ένα κάρβονο. Τι θα πάρει. Για εμένα, είναι προσωπικά, είτε θα πάρω το χρυσάφι ή όχι, είτε το κάρβονο, είναι το ίδιο, γιατί δεν θα το κρατήσω, δεν θα το αφήσω κάπου άλλο, θα το δώσω κάποιον άλλον. Τώρα, στην κατάσταση που είναι. Δεν με απασχολεί τώρα. Δεν είναι τούτο πραγματικό, είναι μεταφορικό το που σου είπε. Ναι. Μεταφορικό του. Είναι η ψυχή σου και το σώμα σου. Τι θα προτιμήσεις από τα δύο. Το σώμα. Το σώμα. Το σώμα είναι το κάρβουνο. Γιατί δεν πιστεύω την ψυχή. Δεν την πιστεύω. Δικαίωμα. Προτιμώ αυτή τη στιγμή εδώ που είμαι. Το παρόν μου. Τίποτα άλλο. Το οποίο δεν το κατάφερα ούτε και αυτό. Λόγω των προηγούμενων.
Οπότε τότε τα έχω διαγράψει και τα δύο. Α, λίγο λίγο παιδάκι μου. Σε ενδιαφέρει το σχολικό βρώμα και δυσοδεία. Αυτό σε ενδιαφέρει. Πες κανένα, σε έκανε κανένα νεκροταφείο καμιά φορά. Τι αν? Σε κανένα νεκροταφείο. Πήγες. Ναι. Πήγες. Πήγες και μέχρι εκεί που έχει κάτι κασάκια. Όχι, δεν ξέρω τι ακριβώς. Κάνει μεσάνεκτα, βρε Γιωργάκη. Ξέρετε, μπορεί να είναι παιδί, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς το λένε. Καταλάβατε, είναι αυτό. Θα ξεκινήσει και να πας σε ένα νεκροταφείο και να τους πει ότι έχετε κάτι κασάκια. Οι κάζες που έχουν μέσα τα πτώματα με το ρόχι. Όχι, όχι. Βλέπετε ούτε ο Στέλιος. Δεν το ξέρει καλά. Δεν λογίζω πώς θα το καταλάβω. Οστά, οστά, κόκαλα, κόκαλα, κόκαλα. Ε, να πάει εκεί μέχρι εκεί και να δεις ποιος είσαι. Ξέρεις κάποτε ο Διογέννης τι έκανε? Τι? Ο Διογέννης, άκουσες γι' αυτόν, τίποτα? Ναι, άκουσα, τι ήταν δεν θυμάμαι. Τι ήταν αυτός? Τι ήταν αυτός, ρε? Δεν μπορώ να το πω γιατί ήταν πολύ λάθος. Ήταν φιλόσοφος, ήταν φιλόσοφος. Ναι. Και σοφία πολύ. Μαρία, ναι. Φώναξε την Ελένη εκεί. Αυτό είναι ο Λέτρεχε, ο Μεγάς Αλέξανδρος, για τον Άγιο Αλέξανδρο, για τον Μεγάλο Αλέξανδρο, είσαι. Ναι, όχι, φασίστα, φασίστα. Μακεδονία, φασίστα. Αυτό είναι, δεν ξέρω, πρέπει να βγάλω. Λοιπόν, αυτός, ο Μεγάς Αλέξανδρος, έτρεχε εξωπίσω τον Διογέννη, για να του λέει όμορφα πράγματα, για να συνέλθει. Και μια ημέρα, ξέρεις που τον βρήκε? Τον βρήκε μέσα σε ένα νεκροταφείο και είχε μια στίβη από νεκροκεφαλέ. Ναι. Και έψαχνε. Ναι, να βρει... Έψαχνε, μέσα στην νεκροκεφαλέ. Ναι. Τι έψαχνε να βρει? Τι να βρει? Κόκαλα για σούπα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτό για να του λέει όμορφα πράγματα, για να συνέλθει. Ναι. Και μια ημέρα, ξέρεις που τον βρήκε? Τον βρήκε μέσα σε ένα νεκροταφείο και είχε μια στίβη από νεκροκεφαλέ. Ναι. Και έψαχνε. Ναι, να βρει... Έψαχνε, μέσα στην νεκροκεφαλέ. Ναι. Τι έψαχνε να βρει? Τι να βρει? Κόκαλα για σούπα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτό έκανε και το Μέγαν Αλέξανδρο. Τι ψάχνεις, του λέει, ρε εκεί, του λέει πάλι. Ναι. Ψάχνω, του λέει, να βρω το κεφάλι του πατέρα σου, του Φιλίππου, του λέει, αλλά δεν το βρίσκω, είναι όλα τα ίδια. Άκουσες, Γιώργα, και μου μπήκε τίποτα μέσα στο τώρα? Μπήκε, δεν μπήκε? Σε αυτό που είπατε, όχι, φυσικά. Δεν σε πιο άλλο θέμα. Ότι δεν είσαι τίποτα, Γιώργα, ότι δεν είσαι τίποτα. Ναι. Δεν είσαι τίποτα, ούτε εσύ ούτε εγώ, είμαι θα σκιά περαστική. Μετά όταν φύγουμε από εδώ που θα πάμε, εδώ είναι το ερώτημα το μεγάλο. Εσύ λες δεν υπάρχει τίποτα. Εάν υπάρχει, τι είχα πάρει? Πώς μπορώ να το καταλάβω? Μπορεί να το καταλάβεις, άμα διαβάσεις την Αγία Γραφή θα το καταλάβεις. Αλλά δεν την διαβάζεις ποτέ. Διαβάζεις ρομάντζα, διαβάζεις Μίκι Μάους, διαβάζεις είδες όλες τις ταινίες. Αυτά. Και να το διαβάζω, λίγα καταλάβω το πράγμα. Καλά, για μου, όχι, έχει ερμηνευμένο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, σε αυτό που λέω για την Αγία Γραφή. Είμαι εγώ, κάποιος φίλος και κάποιος τρίτος, ο οποίος, εγώ φυσικά δεν ασχολείται πολύ την Αγία Γραφή, μου λέει ο ένας ο φίλος μου, μου λέει ότι η Αγία Γραφή λέει αυτά και αυτά και αυτά, πέντε ορισμένα πράγματα. Του λέω ναι. Ο άλλος ο τρίτος λέει όχι, λέει αυτά, λέει έτσι. Μα η λέξη, οι λέξεις που έχει, είναι τις οποίες δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε. Έχει ερμηνευμένη, σου το είπα προηγουμένω, εσύ πάσεις να μου πεις πως δεν υπάρχει. Υπάρχει ερμηνεία να την πάρει, να διαβάζει. Τέλειο σχολείο. Κάθε θρησκεία έχει διαφορετική ερμηνεία. Εννοείς αρέσει. Άστε, εσύ. Έχουμε αυτό το πρόβλημα. Εσύ θα κοιτάξεις τι γεννήθηκες. Τι γεννήθηκες? Ορθόδοξος. Τούρκος, Βραχμάνος, Ινδιάνος, τι γεννήθηκες? Ορθόδοξος. Εντάξει, αυτό θα σε ενδιαφέρει. Οπότε θα έρθω με την ερμηνεία. Έτσι γεννήθηκε. Λοιπόν, ψάξτε την Αγία Γραφή και θα σου τα λύσει όλα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ναι, για μένα θα τα ξαναπώ. Μόνο να έχεις απορίες καλές και να σου τα λύσουμε. Πατήρ Σάβα, θα κάνετε εξορτισμό. Τώρα, να καθίσουμε. Είναι επικίνδυνο για μας. Δεν είναι εξομολογημένο. Όχι. Γιώργο, θα κάνει εξορτισμό. Όχι, αν θέλεις μπορούμε να κάτσουμε να το παρακολουθήσουμε. Πού θα την κάνει? Εδώ μέσα. Κάτσε. Thank you.
Σούτσε, ποιον τα λέτε. Σούτσε, σατανά. Ναι. Δεν σας καταλαβαίνει. Έβλεπε. Σε μένα λες, μα δεν τα λέω εγώ αυτά. Τα λέει το δημόνιο. Βλέπεις παιδάκι. Δεν μου έρθει κυρία. Σας κάνω μια ερώτηση. Ναι. Εσείς τι πρόβλημα ακριβώς είναι. Να σας πει τι είναι ο Θεός, τη δύναμη που έχει, που αυτός εξουσιάζει τα πάντα. Αν κάποιος κόψει το κεφάλι και στο πετάξει κάτω, εάν ο Θεός θέλει, στο ξανακολλάει. Τελείωσε, έλειξε. Ναι, μα αυτό είναι ο γουλ, δεν το πιστεύω. Καλά κάνεις να μην το πιστεύεις, ρε μαλάκα, να μην το πιστεύεις, να μην το πιστεύεις. Να μην το πιστεύεις, μαλάκα. Είδες, υπάρχει μία δύναμη. Μόνο πιστεύω, κυρία, να μην είσαι το κύριο που ήμουν μέσα. Δεν ξέρω, είναι κινητής, έτσι. Ποιος εγώ. Όχι, όχι εσάς. Δεν είναι. Όχι εγώ. Να σου πω ένα άλλο πράγμα. Εγώ είμαι στην Αγία Μαρίνα που πάω και θυσιάζουν, γιατί είμαι στην Αγία Μαρίνα που σλογονίσει, εξοχικό δηλαδή, και πάω στην Αγία Μαρίνα. Εκεί ήρθε ένα ζευγάρι με δύο παιδιά. Εντάξει. Το πρώτο παιδί, όταν η μητέρα πήγε και έκανε έκτρωση του τρίτο, δαιμονίστηκε το πρώτο. Την ίδια στιγμή που έκανε έκτρωση η μητέρα, άμβλωση, δαιμονίστηκε το πρώτο παιδί. Ναι. Την παιδεύει μέχρι τώρα. Και της το λέει ξεκάθαρα, το παιδί που έκανε σου βασανίζω το μεγάλο. Βλέποντας όλα αυτά τα παραδείγματα, καταλαβαίνεις ότι όντως υπάρχει. Λίγο να το σκεφτεί, λίγο να το σκεφτεί. Καρδιάς. Πήγε να τη βάλανε στο χειρουργείο το παιδί μου, σταύρωσα μιλάει το γιο Ραφαήλ και έπαιρνε για χειρουργείο. Και μετά με να την πάει ο γιατρός από το κρεβάτι να την πάνε στο χειρουργείο, δουλεύει μόνη της η καρδιά. Ναι, ναι. Και δεν έκανα χειρουργείο. Μία φορά να το σκεφτείς αυτό το πράγμα, το έχεις κερδίσει. Γιατί φταίμε και εμείς οι ίδιοι γονείς, γιατί και εγώ τα δικά μου τα παιδιά δεν τα μεγάλωνα σωστά, μέχρι που με έπαθα αυτό που έπαθα. Με τι έγινε αυτό. Μαγεία. Μαγεία. Δηλαδή σε ποιο θέμα σας είπα. Η μαγεία σε ποιο θέμα σας είπα. Έξω να πω. Στην υπήρχε κάποια άλλη, κάποια άλλο σύνολο ανθρώπων, ήταν το κακό τη. Άρχισα να ρωτήσω. Δεν ξέρω να πιέζω στου γιατρού και να μην υπάρχει τίποτα. Κανένα πρόβλημα. Εξετάσει και δεν έχει κανένα τίποτα. Και εγώ να χειροτερεύω να φτάσει στη σημεία που ξεψυχούσα, με πιάνανε οι κρίσει ξεψυχίσματο, γιατί το ομολόγησε εδώ πέρα πριν μέρα στο παππούλι μέσα. Ξεψυχίσματο. Δεν έβγαινε τελείω η ψυχή μου, σε τέτοιο σημείο με είχε φέρει. Και πλέον λέω. Δεν ξέραμε πια τι να, ούτε τι να κάνουμε, ούτε τι να... Και κάποιος κύριος, φίλος του άντρα μου, λέει, βρε παιδιά, δεν πηγαίνετε πάνω εμείς στο καρέα. Είναι κάποιος ένας πολύ καλός. Να του πείτε το πρόβλημά σας, μήπως μπορέσει να σας βοηθήσει, δεν ξέρω. Αφού μου λέτε πάλι στους γιατρούς και δεν σας βρίσκουν τίποτα. Η γυναίκα χειροτερεύει συνέχεια. Έχει πέσει το κρεβάτι, κάνει ράλι. Και ήταν πάνω και... Εγώ, μέρα από το γάμο μου κάποιος. Από το γάμο μου, αλλά εγώ δεν ήθελα. Δεν κατάλαβα από το γάμο σας. Μου είχαν κάνει τη μαγεία. Α, μάλιστα. Τα άγω, δεν ήθελα τίποτα.
Λίγο. Ο πατέρας και η μάνα σας, η μητέρα σας, είχαν ποτέ αυτό το πρόβλημα? Όχι, μα δεν κληρονομικά. Είναι ορισμένες περιπτώσεις. Όχι, δεν είναι τρέλα. Το δαιμονισμός δεν είναι κληρονομικό. Κληρονομικά. Ποια είναι η μαγεία? Η μαγεία. Όχι, δεν είναι μαγεία. Δεν είναι μαγεία. Τι το λες εσύ, αυτό το φαινόμενο που είδες τώρα σε μένα, δηλαδή, τι νομίζεις ότι είναι? Τι νομίζεις ότι είναι? Τίποτα. Όχι, δεν λες καλή πλέγεια τίποτα. Δεν λες την κοπέλα που στεράζει και πως είναι άρρωστη. Πολύ σοβαρό δηλαδή, το ξέρω που σας το πω. Μα ένας φυσιολογικός άνθρωπος θα μπορεί να κάνει έτσι και να λέει αυτά τα πράγματα. Και γιατί να τα πει, γιατί να τα πει, γιατί πρέπει να τα πω. Εγώ. Αυτό δεν μπορεί να τι να πιστεύω. Κοιτάξτε, όπως και να είναι το θέμα, δεν είναι πολύ σοβαρό αυτό που έκλεισε. Δεν είναι σοβαρό. Μα αφού να έχουμε για θάνατο. Βλάκα, κοίταξε, τρώμε ξύλο, δεν καταλαβαίνεις, τρώμε ξύλο, κοίτα. Μαύρη γινόμαστε. Εγώ δεν τη σώθηκα και ζω στην άνθρωπο αυτή τη στιγμή. Το φίλο σας τη ξυλοτρώμε. Εσείς. Ναι, εγώ. Μα γιατί. Θέλω, δες μου και εμένα. Ξέρεις τη ξύλο. Άνθρωπο δεν βλέπω, αρκούδα. Αρκούδα. Ξέρεις από πού πήδησε να στο σπίτι μου, γιατί έχω βάλει σταυρούς όλα τα παράθυρα. Από τη σόμπα. Δηλαδή, ποιος έχει δει σας βάρε, δεν καταλαβαίνω. Ναι, αρκούδα. Αρκούδα μπαίνει στο σπίτι σας. Ναι, αρκούδα μπαίνει στο σπίτι μου, από τη σόμπα πηδάει. Αυτό δεν το έχω τίποτα, ρε. Γίνει ακούδα τη σώμα. Γι' αυτό έχει στείλει ο Θεός και ο Θεός. Για να δεις ότι εκτός από αυτά που βλέπουμε με τα μάτια τα σωματικά, υπάρχουν κάτι άλλο που δεν τα βλέπουμε, καταλαβαίνεις. Πόσο χρησιμοποιούμε κάτι άλλο. Θα τα δω αυτά. Πήγαινε. Δεν θα δεις το γεννά η φαντασία σου να πεις ότι το γέννησε η φαντασία μου και θα κάνω κάτι αυτό. Δεν θέλεις να σου εξηγήσω την ενεργεία. Εγώ πώ σου λέω ότι υπάρχει ένα βιβλίο μέσα. Ναι. Αλλά ένα μια μέρα να συζητήσει με τον Πατέρα Σάββα μέσα, να σου λύσει ό,τι απορίζει, θα σε βοηθήσει να γνωρίσει το Θεό. Εκεί είναι το θέμα. Μάλιστα. Να γνωρίσει το Θεό. Το η μαγεία όταν σου κάνουν μάγια είναι σου βάζουν μέσα δαιμόνια. Τα πιστεύεις καταρχήν ότι υπάρχουν οι δαίμονες. Εδώ είναι το είδε. Υπάρχει... Αυτό το παιδί δεν θέλει καμία δυναμικά. Άρα είναι αυτό σε διαφορά. Εγώ δεν γνωρίζω. Να σας το πω. Στα αρχεία, επειδή ο φίλος μου εδώ μου λέει ότι αν θα μιλήσουμε με το... Ναι, πιστεύει. Με το Πάτερ, το Σάββα, ότι θα υπάρχει και κάποιος άλλος τρίτος. Δηλαδή θα είμαι εγώ, το Πάτερ, και κάποιος τρίτος, ο οποίος θα είναι δαιμονισμένος. Έτσι είναι ο οποίος Βασίλειο. Και το οποίο, βέβαια δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει τώρα, κάτι θα διαβάζει, ο Πάτερ κάτι για να μην πει, τέλος πάντων, και ο δαιμονισμένος και ο δαιμονισμένος θα μπορείς να μου πει εμένα ναι, πράγματα της ζωής μου, δηλαδή όχι το τώρα, το πιο πριν. Αυτά έτσι είναι τα αποκαλυπτικά δαιμόνια και δεν ξέρουμε αν, αν και πάλι και σε αυτό, εάν επιτρέψει ο Θεός να σου τα πει. Για να μιλήσει, δηλαδή το ότι μίλησε προηγουμένως εμένα, το δαιμόνιο το δικό μου, το ότι μίλησε, δεν ήταν επειδή ήθελε αυτό να μιλήσει, το επέτρεψε ο Θεός και το επέβαλε μάλιστα, γιατί δεν είναι προς το συμφέρον του να μιλάει και να τα λέει αυτά. Γιατί δεν πιστεύω. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε στον δεμόνιο. Με αναγκάζουν και μιλάω, γιατί αν δεν με αναγκάζανε, εγώ δεν θα μίλαγα. Το έκανε δώρο από τον Θεό στην κοπέλα σου, λέει, τούτη τη στιγμή, ας πούμε. Μα δεν γνωρίζει το Θεό, όταν δεν γνωρίζει οποιοσδήποτε άνθρωπος, όταν δεν γνωρίζει... Δεν μπορεί να καταλάβει το βάθος και χάρος του Θεός. Τι είναι αυτό το πράγμα. Το πρόβλημα με τον Γιώργο είναι απλό και μην το περιπλέκετε, γιατί τώρα αυτά που λέτε είναι πολύ ανεβασμένα πράγματα για να πιάσουν. Το πρόβλημα είναι απλό. Έχει ένα σωματικό πρόβλημα. Έχει ένα σωματικό πρόβλημα. Είναι πεσμένος, απελπισμένος. Ναι, μα γι' αυτό το πρόβλημα. Αφού αυτή η ζωή εμένα μου φέρνει και τόσο άφωνα, δεν με ενδιαφέρει υπέραν αυτή τη ζωή. Και εγώ σου λέω, κανένας δεν ξέρει πόσο θα ζήσει. Μπορεί εγώ που συζητάω ή ο φίλος σου που είναι αυτή τη στιγμή εδώ και ακούει, να βγουν έξω από το σκαλοπάτι, εγώ να πεθάνω και σου ζήσω άλλα 20-250 χρόνια. Κανένας δεν ξέρει λοιπόν αυτό. Εγώ σου έκανα την ερώτηση. Θα πεθάνεις εσύ, θα πεθάνω εγώ, θα πεθάνουμε όλοι. Κάποτε. Ένα της κοιλής. Ένα της κοιλής. Υπάρχει κάτι. Υπάρχει ο Χριστός. Ναι. Θα σε φέρει να τον δεις, να ζήσεις την άλλη ζωή με τον Χριστό.
Ναι ή όχι. Λαχείο. Αυτή η ζωή πάει, ξεγράφεται. Και για σένα ξεγράφεται και για μένα. Εγώ έρχομαι τώρα στην Ιδρυσία της Κυριακής Κυριακής, κάνω μου και ένα του κορνάρο, ξαναμπαίνει μέσα, γιατί δεν μπόρεσα να γιατί εγώ πήγαινα ευθεία, τρακάρει στον Προστινό και χτυπάνε τρία από τα καραμπόλα. Να κοίταξε. Στα καλά τα πούμε. Το ξέρω. Επομένως μην μιλάς τώρα εσύ ότι έχεις τόσες μέρες και τόσα χρόνια και τόσα αυτά. Κάνε το ξέρω. Ναι, από το βασικό το ένα πράγμα πρόβλημα που έχω. Ναι, αλλά αυτό το πρόβλημα είναι τελείως όσο δύσκολο για τους ανθρώπους και για τον Θεό. Λοιπόν, έτσι με καλή προαίρεση με το φίλο σου εδώ. Έλα στον παρακολουθό, να στη διδά να κάνει. Θα μπει κάποια έξι, σίγουρα. Να έρχεσαι συχνά από τα σάκη που λέμε. Πάμε, έρχεσαι συχνά από τα σάκη που λέμε. Επίσεστε ό,τι και να έχετε. Εάν θα πας σε κάποιο νοσοκομείο δημόσιο θα καταλάβεις πολλά. Πολύ τάχαλος με το δημόσιο νοσοκομείο. Δυστυχώς να. Δυστυχώς ναι, είδα και άλλους. Είδα και άλλους. Στο δημόσιο νοσοκομείο, είδα και άλλους. Τι περιπτώσεις που πάθανε και αυτοί. Κοίταξε, κάθε περίπτωση είναι περίπτωση το δημόσιο. Τώρα έτσι μπροστά, εσύ πια έτσι τελείωσε εντυπωσμένο. Δεν μου έχει την τρέλα, κάτι περιπτώσεις, να πάρουν ένα αυτόματο, να πούμε στο νοσοκομείο και εκεί που κάθονται οι γιατροί, να τους καθαρίσουν και τους 10. Πολύ 10, ό,τι για να είναι. Στο θέμα του όμως. Και πήραμε τη βοήθεια που είναι απεσταλμένη. Ξέρεις, ο γιατρός έγινε αυτό. Είναι γελίο. Όταν σώνει κάποιον είναι Θεός. Και όταν πεθαίνει κάποιος. Για να σώσει κάποιον. Ναι, για να σώσει κάποιον θέλει χρήμα. Θέλει χρήμα, είναι βασικό. Το πάτριο επιτρέπει ο Θεός. Μα αυτό, σε αυτή τη θέση είναι ο γιατρός τώρα. Αυτός αν για να σώσει κάποιον. Εντάξει, ο γιατρός είναι σκότωμα. Άμα πήγαινε καλά, πάω σαν αυτόν τον γιατρό, δεν υπάρχει κι άλλος. Είμαστε αχάριστοι. Μιλάμε για σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τον γιατρό. Μιλάμε για σοβαρό πρόβλημα. Τι σοβαρό, το οποίο, σοβαρό. Όταν ο γιατρός δεν πάρει το χρήμα που σου ζητάει, δεν φροντίζει για πάρτι σου. Του καθενός δηλαδή. Τι πράγμα. Εάν ο γιατρός για ένα σοβαρό πρόβλημα, αν δεν πάρει το χρήμα το απαραίτητο που θέλει από εσένα προσωπικά, δεν φροντίζει για εσένα. Πρόβλημα του κράτους είναι αυτό, δεν είναι πρόβλημα του γιατρού. Γι' αυτό μιλάω κρατικό. Μα συγγνώμη, δεν φταίει γιατρός. Εσύ τι περιμένεις τώρα δηλαδή, η Ελλάδα να γίνει κράτος. Τι περιμένεις. Όχι, η Ελλάδα να γίνει κράτος. Τι περιμένεις. Η Ελλάδα για να γίνει. Η Ευρώπη θέλει 100 χρόνια τα λιγότερα στα πάντα. Μα δεν λέω την ανώτερη και Ευρώπη. Μα δεν λέω την ανώτερη και Ευρώπη. Ανώτερη είναι στον τρόπο λειτουργίας. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ναι, όχι όσο και όσο αφορά και το δημόσιο όμως. Όταν ο γιατρός παίρνει 3,60, φυσικό τυπόμενο είναι να ζητήσει και από εσένα. Μα δεν παίρνει 3,60, συγγνώμη κυρία μου, δεν παίρνει 3,60. 3,60 παίρνει 150 το μήνα. 150.000 το μήνα, ξέρεις τι. Φυσικά θέλει μια ανεκδήλωση στην οποία νομιστώσε και έκανε. Υπήρχαν δύο μερίδες ανθρώπων. Και εκείνη που επίστευαν και εκείνη που δεν επίστευαν. Το ίδιο συμβαίνει και στην κάθε μία εκκλησία και στην κάθε μία προσευχή που κάνουμε και στην κάθε μία θέση που γίνεται προς τον Θεό. Υπάρχουν δύο μέρη, εκείνοι που πιστεύουν και εκείνοι που δεν πιστεύουν. Για εκείνους που πιστεύουν, σας παρακαλώ θερμώς και όσους πιστεύουν, εδώ χρειάζεται πίστη στον Θεό, διότι χωρίς την πίστη δεν είναι πιθανό.
Χρειάζεται προσευχή από την Εκκλησία, προσευχή όμως και από τον ίδιο τον καθένα. Δηλαδή, αν δεν εφαρμόσεις αυτό που είπε ο Κύριος μας, αντίστοιχα το διαβόλο, δεν πρέπει ως αυτό. Δηλαδή, τούτο με μια λέξη ονομάζεται ατομική προσπάθεια. Και έφτασε στην Εκκλησία, στο διάβασε ο ιερέας, έφυγε, δεν τελείωσα. Η Εκκλησία έχει το καθήκον της, ο Χριστός της αγαπάμε, θέλει να γίνουμε. Και εσύ όμως θέλεις να γίνεις δικός του Θεού. Για εκείνους που δεν πιστεύουν. Για εκείνους που δεν πιστεύουν. Εδώ αναστήθηκε ο Λάζαρος, τον έβλεπε αναστημένο και δεν πίστευε. Έβλεπε τόσα θαύματα του Χριστό μας, δεν πίστευε. Δικαίωμα. Δεν μπορούμε να τους ανησυχάσουμε με το ζόρι να πιστέψουν. Αλλά όταν έρθει η πραγματικότητα και φύγουμε από τον κόσμο τούτο, τότε τα πράγματα θα είναι. Ανεβάλλω, τότε δεν θα πάνω. Τούτο έκανε και ο πλούσιο, κορόιδευε τον Λάζαρο, αλλά μετά. Και φώναζε να έρθει να του βάλει μια σταγόνα στο στόμα για να δρώσει. Εκείνο που δεν πίστευε ότι ήταν το Θεού Λάζαρο. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, εμείς ας κάνουμε το καθήκον μας, ας παρακαλέσουμε τον Θεό μας και το ακούμε μαζί, διότι ο Χριστός μας είναι μαζί μας. Προσέχετε πολύ το θέμα της προσευχής τώρα, τα λόγια τα οποία θα λέγουμε και στον Θεό ο οποίος μας ακούει. Πανεγία μου χρειάζεται ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Δέστε τα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ο Κύριος, ο Μητήρης του Καλής και Κυρίου Σου και ο Θεόν δώστε στις βασιλείες Σου και ο Θεέ και ενείς και σε εμάς την προηγουμένη διαφωνία Σου. Υπεραγία Θεοτόκια, σκέφτε του ούρη, φύλαξε του ντούρου Σου πάντα. Ευλογητός ο Θεός μόνο πάνω στην Ιησία Ή και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σου ο Θεός ελπίσιμο, δόξα Σου βασιλεία κουράνει, παράδειτε, το πνεύμα της αλήθειας των δεχουμπάρων είναι πάντα καιρό. Θέλω να φανταστούμε το ιστορικό. Ερθέτε σκύρω και να μην την κατάσταση εμάς από εμάς τους κυρίδες και σώστε με αυτές τις συντασμούς. Αμήν, Άγιος ο Θεός έχεις ισχυρός και το θάνος ελευθερία μας. Άγιος ο Θεός έχεις ισχυρός και το θάνος ελευθερία μας. Άγιος ο Θεός έχεις ισχυρός και το θάνος ελευθερία μας. Δόξα Σου Κύριε ότι η πνεύμα του καινή και έχεις τους αιώνας των αιώνων. Πανεγία τριάζει την εμάς την πλειά. Δέσποτα Thank you.
Πάσχα. Άγιε μου πειράστη και πρέσβε Ιταϊκό. Άγιε μου σπυρίδωνα, πρέσβε Ιταϊκό. Απόστολη Ανδρέα, πρέσβε Ιταϊκό, ώστε να προσθώνω πρωτόκολλη, το ρεκρό Αρκάτε, το δεσπότη των όλων Ανδρέα και κυρίου της Μαριτορίσας και της Ιταϊκής Πόλου Μεγαέα. Άγιε μου χαράτε, πρέσβε Ιταϊκό, ο σπύρος αντλώδης της Εκκλησίας Χριστού και δίχτωσα ύφωτος της Οικουμένης Σοφία Δήμης Καράτε. Έραψε σε τον κόσμο διαδικασία, έλυσε και η δόλα του σκοτώμενου μάτου, διότι η Παρισία πρέπει να γνωρίζει τον κόσμο. Αν και όρσε και ομολογητά, θα του εγκρίμωνε εκείνες σου καλέσεις και προσπάθει ο Μουνά, και ρίχνει ότι θα να τον αδιάσουμε τον σκύρο του Ρώσια. Σιγά ρίχνει για το σύγχρονο, έρθε και ο Γιώργος τον Χριστό Ιωάννη, τον τόπο ηγέτερο στο κίνημα. Thank you.
Άγιε μου νίκορα, δεν του είναι γρήγορα. Άγιε μου επιφάνειες, δεν του είναι γρήγορα. Άγιε μου πρωτοκολλητή, δεν του είναι μέτρη και μάθη, τότε και εκεί και με τον θα πρεσβεύσω. Άγιε μου τρεις μεγάλες προσπίρισε της Βασίλη. Και Ιωάννη Μισόσο. Άγιε μου Ιωάννη, πιάνε μου, πιάνε μου, πιάνε μου. Άγιε πρωτομάχη του Χριστού Στέφανε! Στέφανε! Άγιε μου Thank you.